Γεια χαρά σε όλες και σε όλους. Είμαι ο Chris Tavularis και έχω πάει all around the world, γύρω-γύρω το κόσμος, για λογαριασμό του ελληνοαμερικάνικου καναλιού GOT, Greek Orthodox Television. Στα ταξίδια μου συναντώ τα πιο παράξενα και περίεργα ζώα. Ετοιμαστείτε για άλλο ένα επεισόδιο του Εξερευνώντας το Wild. Αύριο. Είδατε, είναι ο βασιλικός Κάγκουρας. Και είναι ο λόγος που ταξίδεψα τόσα miles, χιλιόμετρα, για να βρεθώ εδώ, στη ζούγκλα της Μπουνασίας. Είμαστε πολύ κοντά σε ένα αγέλη καγκούρων. Από εδώ μπορείτε να δείτε μερικά βασικά χαρακτηριστικά των καγκούρων. Το νεαρό Κάγκουρα το ξεχωρίζει από το φράχτη, στο head, κεφάλι. Ενώ το γυραιότερο Κάγκουρα από τη βασιλική ηχέτη. Δείγμα υπεροχής, σεβασμού και έλλειψης γούστου. Θα προσπαθήσω να κινηθώ πιο κοντά για να σας δείξω κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Εσύ μείνε εδώ, μη ρισκάρεις τη ζωή σου σαν και εμένα. Η όραση του Κάγκουρας δεν είναι σαν το χιούμορ ανθρώπου. Προσεγγίζει πιο πολύ αυτή της μύγας. Και όπως και οι μύγες, έτσι και ο Κάγκουρας έχουν μάτια και πίσω. Τώρα θα προσπαθήσω να ερεθίσω τον Κάγκουρας για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Πάνω από 1000 άτομα του χρόνου πεθαίνουν από επίθεση καγκούρων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ επικίνδυνο. Μην το δοκιμάσετε σπίτι σας. Ευτυχώς έχω καλά τα ανακλαστικά από όταν δούλευα με λιοντάρια και με πήρε εξόφαντσα. Αν μ' είχε πετύχει, θα χρειαζόμουν εμβολιασμό. Τα πιο πολλά ζώα στη φύση έχουν εξελιχθεί ώστε να μπορούν να γίνουν one με το περιβάλλον τους μέσω του camouflage. Καμουφλάζ. Όταν όμως είσαι στο κορυφή της τροφικής αλυσίδας, θες το opposite, αντίθετο. Αυτό που πρέπει να ξέρετε για το ζούγκλα της Μπουρνασίας είναι ότι... Κάτι γίνεται εκεί, ακολούθησε γρήγορα, fast! Fast, γρήγορα, θα σας απολύσω, έλα! Είμαστε πολύ τυχεροί. Πετύχαμε διεκδίκηση περιοχής. Δείξτε το. Όταν συμβαίνει αυτό, το μόνο κανόνας είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνας. Ο Κάγκουρας που έχασε φεύγει ταπεινωμένος. Το βράδυ, το αγέλι του θα του ξυρίσει το χέτι, ενώ κοίτα τον άλλο Κάγκουρα που νίκησε. Super proud, καρά περήφανος. Η νύχτα πέφτει στο Μπουρνάζι. Σε λίγο, το δεύτερο μέρος. Βρήκα μία σπηλιά. Εδώ, ο ήλιος έχει δύσει. Δεν υπάρχει ίχνος, light, φωτός. Εδώ, η Μπουρνάζια takes fire. Παίρνει φωτιά. Πάμε μέσα. Αν απομονώσετε τους ήχους της ζούγκλας, μπορείτε να διακρίνετε τα ερωτικά καλέσματα. Τι μπαλκόνια είναι αυτά, μωρό μου. Ρε, τι ρε είσαι. Τι εξάτμιση είναι αυτή, μάνα μου. Και όταν λέω εξάτμιση, εννοώ τον κόλο σου, ρε. Η μουσική της φύσης. Μια θηλυκιά ανταποκρίνεται. Τι. Η θηλυκιά πάει προς το μέρος του αργά. Καθότι το ανατομία του σώματός της δεν της επιτρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Ο αρσενικός Κάγκουρας την πλησιάζει. Αρχίζει η ερωτική τελετουργία, που σε μας φαντάζει χορός. Ο βασιλικός Κάγκουρας ετοιμάζει και πετάει το δηλητήριό του. Παρακαλώ, απομακρύνετε τα παιδιά από την οθόνη, καθώς οι εικόνες που ακολουθούν είναι ιδιαίτερος hardcore. Σκληροπυρηνικές. Wow, τι θέαμα!
Κάποιες φορές η φύση σου δείχνει την ομοιομορφιά των σχέσεων. Ένας εκστατικός διάλογος, χωρίς λέξεις, μόνο με αγνά αισθήματα. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας μεταφέρω τις μυρωδιές. Ο έρωτας της ζούγκλας. Μπουρναζία στα καλύτερά της. Ο ήλιος ανατέλει στη ζούγκλα της Μπουρναζίας. Είναι ώρα για τροφή και χαλάρωση. Σήμερα το θύμα τους ήταν μερικά τριπλοσούβλακα και κάτι μπριζολοπιτάκια. Μπορούν να χαλαρώσουν, αλλά όχι για πολύ. Όταν είσαι ο βασιλιάς της Μπουρναζίας, πρέπει να το δείχνεις κάθε day. Μέρα. Η ομορφιά της φύσης σε όλο της το μεγαλείο. Μπορεί να φαίνεται άγριο σε μερικούς, αλλά έτσι είναι η φύση.